Έχουμε στην Έρικα Καβάζη που βρίσκεται στην Πάφο, βρίσκεται στο σημείο της πυρκαγιάς. Έρικα, μας έλεγες και προλίγου ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Οι ισχυροί άνεμοι δεν βοηθούν καθόλου τα πράγματα. Υποστατικά και ζώα παραδόθηκαν στις φλόγες και δίνεται ένας υπεράνθρωπος πραγματικά αγώνας για να τεθεί σε περιορισμό η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι στην Πάφο, ανατολικά της κοινότητας Γιόλου. Δύσκολη κατάσταση και πίσω μου και δεξιά μου και αριστερά μου σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Και να σου πω, Γιάννη, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από τα σπίτια τους και κάθονται σε ασφαλές σημείο, όταν τους ρωτήσαμε αν ξέρουν και αν γνωρίζουν τι απέγιναν οι περιουσίες τους, μας ανέφεραν ότι δυστυχώς φύγαμε άρον-άρον και δεν γνωρίζουμε τι έγινε. Εμείς εδώ τουλάχιστον βλέπουμε τρεις οικίες που καίγονται, παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως αυτή που προβάλαμε και δείξαμε πίσω μου. Εκεί βρίσκονται θελοντές του Support CY και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Ωστόσο, η μικρή κατοικία Βρετανών έχει καταστραφεί ολοσχερός. Πραγματικά δύσκολες οι ώρες, Έρικα. Ελπίσουμε ότι η πύρινη λέλαπα θα τεθεί υπό περιορισμό το συντομότερο.